ο Παναγιώτης. Και απόψε δεν πήγε σπίτι. Να δεις θα του γίνει πρόταση τώρα. Τι? Για το κλαμπ το δικό σου. Όχι. Την περασμένη εβδομάδα είχα τον Αναδιώτη καλεσμένο στο ΜΑΔ. Ναι. Και του λέω στο ξενολογητήριο, αν σου έκανα πρόταση για αισθησιακή ταινία που θα κυκλοφορούσε μόνο στο εξωτερικό, θα δεχόσουν με ένα τέρλο ποσό 300.000 ευρώ. Και τι είπε. Και γυρνάει, παθαίνει σοκ και μου λέει, μου κάνει πλάκα. Του λέω τι. Μου λέει, χθες με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ακριβώς αυτό, αλλά για την Ελλάδα. Τον είχα πάρει τηλέφωνο όντως από την πολύ γνωστή εταιρεία και του έκανα πρόταση να παίξει αισθησιακή ταινία. Παναγιώτη, μετά από αυτά τα ωραία που μάθαμε για τις παραλίες και τα φυλάκια, είσαι ο επόμενος! Αν σου κάνανε πρόταση όντως, περίμενε. 500.000 ευρώ. 500.000 ευρώ και θα κυκλοφορούσε μόνο στην Ταϊβάν, πουθενά άλλου. Όχι, στην Γερμανία. Όχι, στην Ελλάδα. Όχι. Στην Ταϊβάν γιατί να κυκλοφορήσει. Ταϊβάν, 500.000 ευρώ. Το σκέφτεται! Θα το έκανε! Θα το έκανε! Ναι, μη φωνάζεις και εσύ το σκεφτόσουν. Ναι. Ναι. Λοιπόν, εγώ παιδιά θα το σκεφτόμουν. Δεν ξεπουλάω κάποια πράγματα. Για ένα εκατομμύριο θέλω να το κάνω. Κοίτα να δεις. Όλα λέει. Έχω την τιμή του. Εγώ ξέρω τι άλλο ήθελα να πω. Δεν αγοράζονται όλα με τα λεφτά, αλλά αγοράζονται με τα πολλά λεφτά. Είμαι ωραία, είμαστε όλοι μα στον καναπέ. Είμαστε ένα ωραίο καναπέ. Ναταλία, εσύ, μια και χειροτηθήκαμε όλοι. Εγώ δεν απάντησα. Είπε, αγοράζουν τώρα με πολλά λεφτά, άρα πάντα. Αυτό είπα κάτι γενικό, δεν είπα τι θα έκανα εγώ. Τώρα μην μπερδεύεσαι. Εντάξει, Ναταλία. Όχι. Όχι. Γιατί μετά τι να τα κάνει τα λεφτά. Άμα κυκλοφορήσει μόνο στην Ιαπωνία. Και θα ήμουν για πάντα στην Ιαπωνία εννοεί μετά, γιατί μετά δεν γυρνά πίσω. Έλα, βρεθέ. Αν κυκλοφορούσε μόνο ανάμεσα σε Eskimos. Στα εγκλού. Έχουν τα εγκλού τόσα λεφτά. Ανταυτού, εμεί έχουμε τρία πολύ ωραία δώρα για εσά. Ένα iPhone.